αυτού του περίφημου αρχινευτή ψεύδου. Νομίζαμε ότι είναι μόνο στις ταινίες όλο αυτό. Έτσι νομίζω. Το βλέπαμε και φανταζόμαστε αυτά τα σύρματα, τα καλώδια παντού. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Δούκλια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ και εμείς στο στούντιο και πολλοί κόσμος. Και σχάτως μπήκε στη ζωή μας αυτός ο ανιχνευτής ψεύδους. Τι είναι αυτό, κύριε Δούκλια, τι είναι αυτό το πράγμα? Βασικά μιλάμε για μια συσκευή η οποία είχε εισαχθεί, αν θέλετε, από τη δεκαετία του 50 με 60 στην Αμερική, στην προσπάθεια ουσιαστικά να βρούνε, ειδικά σε περιπτώσεις λοιπόν εγκλημάτων, άτομα τα οποία ψεύδονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση όσον αφορά τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, συσκευή, με την έννοια του ότι λίγοι γνωρίζουν ότι υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, καθώς και το κομμάτι ότι από την δεκαετία του 90 έχει απαγορευτεί ακόμα και στην Αμερική, ομοσπονδιακά κιόλας, η χρήση της, ειδικά σε υπαλλήλους ιδιωτικών υπηρεσιών. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν με το κομμάτι του ανιχνευτή ψεύδους, αν θέλετε, είναι να μετρήσουμε κάποια ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Τι εννοούμε, κύριε Δούκλια, τι εννοούμε, γιατί αυτά τα... ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και πολύ τα ηλεκτροφυσιολογικά. Ναι. Μου βάζει δηλαδή ένα καλώδιο πάνω μου στην καρδιά ή κάπου αλλού? Ναι, τα βασικά τα οποία μετράει ένας ανιχνευτής ψεύδους έχει να κάνει με τον ρυθμό αναπνοής ενός ατόμου, τον καρδιακό του παλμό, την καρδιακή του πίεση, κομμάτι εφίδρωσης που μπορεί να υπάρχει, όπως επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που ονομάζεται γαλβανική αντίδραση του δέρματος, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει με την εφίδρωση. Σε αυτά τα τέσσερα είναι τα... Μπορώ να το ξεγελάσω εγώ? Μπορώ να ξεγελάσω αυτό το σύστημα? Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την έννοια του ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Στην πραγματικότητα όμως όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε δείχνουν ότι δεν είναι έγκυρο σαν εργαλείο. Ο λόγος είναι απλός. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συσκευή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μπορούμε να δούμε αν κάποιος όντως λέει ψέματα ή όχι. Αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά με τη χρήση ενός μιας τέτοιας συσκευής είναι να μετρήσουμε το βαθμό του άγχους και του στρες που έχει ένα άτομο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μας δώσει ψευδώς θετικά, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να ψεύδεται, όταν ένα άτομο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να λέει την αλήθεια, αλλά αυτό το οποίο το καλούμε να ξαναζήσει, παραδείγματος χάρη, μέσα από τις ερωτήσεις που του κάνουμε. Θα αναστατωθεί εκ νέου. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ουσιαστικά έχει σταματήσει, αν θέλετε, η χρήση του ή, αν θέλετε, δεν γίνεται αποδεκτός ευρέως όσον αφορά το κομμάτι της πιστότητας του αποτελέσματος. Άρα, επομένως, πρώτα απ' όλα θα το δούμε σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, ότι είναι μια συσκευή η οποία δεν μετράει αν κάποιος λέει ψέματα ή όχι. Αυτό, ο χειριστής μιας τέτοιας συσκευής είναι αστυνομικός ή είναι, για παράδειγμα, ένας νευροεπιστήμονας? Τις περισσότερες φορές, ακόμα και αν είναι αστυνομικός, θα πρέπει να έχει εκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ουσιαστικά, όσο πιο καλός είναι ο χειριστής, τόσο πιο αξιόπιστα, αν θέλετε, αποτελέσματα μπορεί να πάρει κάποιος όσον αφορά τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα κατά τη διάρκεια των ρωτήσεων που δίνουμε στο άτομο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι εγκαθιστώντας πρώτα ένα baseline, ουσιαστικά δίνουμε κάποιες ερωτήσεις απλές στις οποίες το άτομο θα μπορεί να απαντήσει με ειλικρίνεια, να το πω έτσι απλά. Δίνουμε και κάποιες στις οποίες του ζητάμε ουσιαστικά να μας πει ψέματα. Και φτιάχνουμε λοιπόν, βρίσκουμε ποιο είναι το baseline όσον αφορά ακριβώς το άγχος το οποίο εκδηλώνει το άτομο εκείνη τη στιγμή. Άρα, από εκεί και πέρα, ερχόμενος να ρωτήσω τις ερωτήσεις που θέλω, έρχομαι ακριβώς και βλέπω τι είδους αντιδράσεις, τι είδους αλλαγές συμβαίνουν σε αυτές τις μετρήσεις τις οποίες παίρνω, σε αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν του σώματος του ατόμου, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των ερωτήσεων. Άρα, εδώ παίζει και αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το πόσο καλός είναι ο χειριστής όσον αφορά το να εντοπίσει κατά πόσο οι αντιδράσεις που παίρνει, οι αλλαγές που παίρνει, δείχνουν αύξηση ή όχι λοιπόν της ανησυχίας, αν θέλετε, του στρες του ατόμου το οποίο απαντά. Κύριε Δούκλια, έχουμε περιπτώσεις υποθέσεων που έχουμε, ξέρουμε υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκε κάτι παρόμοιο, αν όχι αυτό το τεστ, ένα άλλο ψυχομετρικού είδους? Ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται σε πολλά κομμάτια και τις περισσότερες φορές
αν αναφέρεστε σε τεστ προσωπικότητας κτλ. Χρησιμοποιούνται πάντα σε οποιαδήποτε νευροψυχολογικού τύπου, αν θέλετε, αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα έχουμε περιπτώσεις, αν θέλετε, περισσότερο στην Αμερική έχουν υπάρξει περιπτώσεις οποίες ακριβώς οδήγησαν έτσι, σε αποφάσεις, αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή είναι απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει το 1988, mm-hmm. κατά το οποίο απαγορεύτηκε πλέον η χρήση του πολυγράφου έτσι, στο κομμάτι της, των δικών γενικότερα. Τώρα θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο συνεχίζει κάποιος να χρησιμοποιεί, αν θέλετε, γιατί χρησιμοποιείται το κομμάτι του πολυγράφου. Σε αυτή την περίπτωση περισσότερο έχει να κάνει με το κομμάτι του ότι θέλουμε, εντός εισαγωγικών, να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βρει κάποιον ο οποίος ψεύδεται. Άρα περισσότερο το χρησιμοποιούμε σαν ένα μέσο πίεσης, αν θέλετε, παραπάνω, παρά σαν ένα κομμάτι το οποίο θα το αποδεχτούμε 100%. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν... Κύριε Δούκλια, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε τη Ρούλα από την αρχή να ζητάει επιτακτικά να περάσει από αυτόν τον ανιχνευτή ψεύδος. Και από ό,τι βλέπω και ο δικηγόρος μαζί είπε ότι θα το ζητήσει. Άσχετα αν θα είναι μέσα στη δικογραφία ή όχι, θα ζητήσει να περάσει. Επίσημα εννοώ. Πιστεύετε, τώρα αυτό είναι προσωπική άποψη βέβαια, επειδή γνωρίζετε όμως το μηχάνημα, πιστεύετε ότι αυτή η επιτακτική ανάγκη που έχει να περάσει από αυτό είναι επειδή πιστεύει ότι μπορεί να ξεγελάσει ένα τέτοιο μηχάνημα? Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με τις εντυπώσεις τις οποίες θέλουν να περάσουν. Αν από όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν χρησιμοποιούμε ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα ανιχνευτές ψεύδους και πολύ περισσότερο δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν και αποδεχτεί έτσι στο κομμάτι της δικογραφίας. Άρα, επομένως, περισσότερο νομίζω ότι έχει να κάνει με το επικοινωνικό παιχνίδι το οποίο παίζουν παρά με μια πραγματικότητα. Και με τα μαθήματα εγκληματολογίας που έκανε η Ρούλα Πισπυρίγκο, ας μην το ξεχνάμε έχει αυτό. Έχει κάνει και τέτοια μαθήματα. Είχε κάνει και στην Μπάντιο σχολή μαθήματα, άρα κάπου εκεί το είδε και λέει ας το εμπλουτίσουμε λίγο το. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Δούκλια. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα, μας μάθαμε κι εμείς πράγματα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δούκλια. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, κορίτσια, μόνο κορίτσια έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, είναι ένα μηχάνημα το οποίο έπαιξε πολύ στα μέσα. Που δεν φαίνεται ότι, όπως είπε και ο άνθρωπος, ότι περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους. Εξυπνάδα της Ρούλας, στην οποία θα πέσει μπορεί μέσα το πάλι. Mm-hmm. Μπορεί να το τρελάνει το μηχάνημα η Ρούλα.